ποιότητα. Να στήσω ένα παιχνίδι, αν την έχω. Αν δηλαδή οι παίχτες της ομάδας μου είναι υποτακτικοί, δεν σέβονται, δεν έχουν αξιοπρέπεια, δεν σέβονται το επάγγελμά τους και τη φανέλα τους και δεχτούν να κάνουν ένα παιχνίδι προσυνομωμένος. Ένα στοιχηματικό παιχνίδι να ξαπατήσουν πολύ κόσμο και να οικονομήσουν. Αυτό δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε κανένα. Το κάνουμε μόνοι μας. Όμως όταν ένα παιχνίδι θέλει στο ημίχρονο να είναι 0-0 και το τελικό αποτέλεσμα 3-0, δεν μπορεί να γίνει από τη μία πλευρά. Πρέπει να συμμετέχουν και οι δύο. Και κανείς δεν μιλάει ότι πρέπει να τιμωρηθεί και ο Ολυμπιακός. Να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Για μένα προσωπικά, ο Ολυμπιακός Πειραιός είναι αμφισβήτητα η καλύτερη ομάδα των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα. Τα τελευταία 3-4 χρόνια. Μακράν. Παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, παίρνει το πρωτάθλημα δίκαια και έχει διακρίσει. Άλλο όμως το ένα και άλλο το άλλο. Στο παιχνίδι Ολυμπιακός Βέρεια έχουν ευθύνη και οι δύο. Αν στήθηκε το παιχνίδι σύμφωνα με τις καταγγελίες των ποδοσφαιριστών, ευθύνονται και οι δύο ομάδες και πρέπει να τιμωρηθούν και οι δύο ομάδες. Ή φοράμε παντελόνια ή δεν φοράμε.